Είναι η Αθηνών, είναι η είσοδος από εδώ. Όλο αισθία, αν θέλετε να το βλέπετε, είναι αυτό ακριβώς, είναι ότι θα δούμε εδώ μπροστά μας. Το όριο μας είναι εδώ και ουσιαστικά έχουμε όλο τον πεζόδρομο, ο οποίος θα αναπτύσσεται στα δεξιά μας, παράλληλα με ό,τι υπάρχει στην μετακτήρια. Θα δημιουργηθεί και μια ζώνη πρασίνου, ώστε να υπάρχει και ο διαχωρισμός και να υπάρχει μια επικοινωνία της φύσης την οποία θα εντάξουμε μέσα στο πάρκο. Και κατευθυνόμενοι προς τα πέρα θα βρούμε μια πλατεία, stand στα οποία είναι αντίστοιχο τύπου με εδώ. Ξεκινάνε με ξύλο κάτω, ανεβαίνουμε προς τα πάνω και γίνεται κάθισμα και παράλληλα μια φύτευση και θα υπάρχουν και info για να μπορούν να υπάρχουν πληροφορίες για ό,τι δράση μπορεί να αναπτύσσεται στο συνολικό μήκος που υπάρχει και που μπορούμε να το δούμε αυτό όταν θα υπάρχει το... Οι τουαλέτες αυτόνομες ή συνδέονται? Οι τουαλέτες ουσιαστικά έχουν αξιοποιήσει η υφιστάμενη κτηριακή υποδομή στο σύνολο των χιλιομέτρων της διαδρομής. Είναι τρία τα κτηριάκια, δύο πάρα πολύ μικρά, τα οποία βγαίνουν όμως δύο τουαλέτες μέσα και ένα αρκετά μεγαλύτερο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο σχεδιασμός του, είναι εδώ, και το οποίο κτίριο θα έχει πολύ περισσότερο χώρο για τουαλέτες και παράλληλα και αποθηκευτικό χώρο και χώρο εκθέσεων για να μπορεί να γίνει κάποια δράση. Το βασικό ρόλο είναι και η χρήση των βιώσιμων λειτουργών και τελικών λειτουργών. Το κομμάτι αυτό είναι μέσα στα πρώτα 800 μέτρα, το οποίο πρόβλημα. Ναι. Που περίπου τελειώνουμε, δεν το παραπονούμε. Την άλλη γραμμή δεν την παραπονούμε. Την προσφέρει πολύ, γιατί είναι δημιουργούσα. Εκτός και αν... Το έργο από εδώ είναι η αφετηρία του και καταλήγει ουσιαστικά... Γιατί αυτές οι πόρτες με τα άτομα δεν ήταν εδώ. Όχι, δεν υπήρχαν και έχουμε κάνει πρόβλεψη ουσιαστικά εδώ. Υπάρχει παρόλα αυτά, για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στους συμπολίτες σας, έχουμε αφήσει άνοιγμα σε αυτή την πόρτα όπου γίνεται διακοπή της φύτευσης ώστε να υπάρχει είσοδος έξω. Πώς θα υπάρξει μέσα, δεν είναι εδώ, φυσικά δεν μπορεί να με... Ναι, διαφορετικά δεν γίνεται εδώ. Εκεί θα μπαίνει αυτοκίνητο, συγγνώμη, μπαίνει αυτοκίνητο. Εδώ, τώρα που είμαστε εδώ, μπαίνει αυτοκίνητο. Ας το φτώσεις, έχει κάνει και η πρόεδρος. Εδώ θα μπαίνει αυτοκίνητο. Όχι, ξέρετε, προς εγώ, και εδώ θα είναι πεζόδρομος. Πεζόδρομος, αλλά θα μπαίνει αυτοκίνητο. Σε ένα κομμάτι. Θα διακόπτεται, θα διακόπτεται. Αυτός έχει κατεμπλήσει από το ψηλίωτος. Έχει κατεμπλήσει από το ψηλίωτος. Είναι εδώ. Καλά έκανε και έκανε την είσοδο, αλλά είναι επειδή έκανε μια παράνομη είσοδο να του δώσω και δρόμο. Όχι, δεν κάνουμε διαμόρφωση δρόμου. Μέσα από το κομμάτι του πεζόδρομου και σε ό,τι μας επιτρέπεται από τα όρια που μας έχει παραχωρήσει η ΟΣΕ, δεν έχει τη δυνατότητα προσπέλασης αυτοκινήτου. Άρα παράνομο θα μπαίνει, αν μπαίνει. Αν μπαίνει, ναι, θα μπαίνει παράνομο. Θα μπαίνει σίγουρα, αφού έβγαλε πόρτα. Τάσο, αν μου βάλεις κολονάκια πώς θα μπαίνει. Τότε αν το κάνουν όλοι πέρα, το κάνουμε δρόμο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μια συνεννόηση με τον ΟΣΕ. Αν μπει αυτή η κατάσταση και δεν παραχωρηθεί άλλη γραμμή, θα περιπερέσει να αφήσουμε αυτά τα 800 μέτρα και να πάμε να πάρουμε τα 3 χιλιόμετρα τη εργολαβία σα στο αμέσω επόμενο κομμάτι. Δεν θέλει ο Υπουργός, δεν θέλω. Το θέμα από εδώ όπως είναι αυτό, 2.800 είναι νομίζω τα πρώτα 800 χωρίς ποδηλατόδρομο, τα λέω καλά, και τα υπόλοιπα 2 με ποδηλατόδρομο. Αυτό δεν θέλω αυτοκίνητα μέσα. Τώρα αν θα μπει αυτός επειδή εδώ είναι δίπλα, με ευθύνη του. Δεν θα γίνει κλείς το δικτύο όμως. Προς Θεό δεν θα γίνει κλείς το δικτύο. Έχει από εκεί η είσοδο. Αυτός έχει πρόβλημα. Αν έχει εναλλακτική. Είναι ο δρόμος δίπλα. Αυτό είναι η μοναδική είσοδος. Μα τώρα το έκανε 2 χρόνια. Και οι άλλες ιδιοκτήσεις έχουν εναλλακτική. Ναι, όλες. Ωραία, εγώ θα κάνω την ερώτηση στο προηγούμενο σημείο. Άρα να συνεχίσω τη φύτευση εδώ και να την είναι μισό ευρώ. Είναι από πέρα, από εκεί που κάνει τη διχάλα. Όχι, να σας δώσω οριακά. Για να γίνει απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή το όριό μας στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εδώ. Εδώ είναι, ναι, μπράβο.
στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μία μισό μέτρο και το. Δεν πάμε καλά. Δεν μας το έχει παραχωρήσει αυτό. Το έχει, αλλά είναι... Ο ΣΕ το έχει παραχωρήσει. Έχει παραχωρήσει αυτό το κομμάτι. Πρέπει να επανεξεταστεί. Δεν είναι δυνατόν να δώσουμε λεφτά τώρα. Για να λέμε, από εδώ και πέρα το κάνουμε και από εκεί και πέρα θα είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και αυτό θα καταστραφεί. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με το τι όρια θα χρησιμοποιήσουμε. Τι εννοώ. Οι κατασκευές οι οποίες έχουν μπει σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα να εισέλθει αυτοκίνητο. Πέρα από το αυτοκίνητο. Δεν δίνω πέρα από το αυτοκίνητο. Καλά τα λες, αλλά αυτό θα μείνει το πράγμα έτσι. Και αυτό θα μου κάνει έργο ωραίο κλπ. Δεν γίνεται. Έχασε την ουσία του και αυτό και την αισθητική του και αυτό το έργο. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το γνώριζα εγώ ότι ο μισός ότι η γραμμή από εκεί. Θεωρούσα ότι είναι από τη διακλάδωση που φεύγει για Τρίπολη και για Πάτρα. Τα πρώτα πέρα. 800 μέτρα. Τα πρώτα 800 μέτρα. Σωστά. Εδώ δηλαδή πιο πέρα μας έχει δώσει κομμάτι στο οποίο δεν είναι καν η γραμμή. Ναι. Είναι κομμάτι αρμοδιότητας αφήνων. Δεν εξαρτάται από εμάς. Το υπόλοιπο αντίστοιχο κομμάτι του σχεδιασμού έρχεται εδώ, γίνεται μια αρκετά, γίνεται μια στένωση και μετά αρχίζει και απομακρύνεται και είμαστε εντάξει και μπορεί να αναπτυχθεί οποιαδήποτε δράση. Επίσης, στο κομμάτι της Κολιάτσου όλο αυτό εδώ είναι κατάφυτο από μόνο του. Ναι. Δεν έχει με παραβιαστεί με... από τον ανθρώπινο παράγοντα. Mm. Οπότε ούτως ή άλλως, δηλαδή μέχρι εδώ μπορεί να αξιοποιηθεί και μπορεί να βγει με ελεύθερα και ο πεζόδρομος και ο ποδηλατόδρομος να ξεκινήσει λίγο παρακάτω. Τα 800 μέτρα εξαρτούνται εδώ, δηλαδή στην Κολιάτσου ή πάνε εδώ. Όχι. Πάνε τα 800 μέτρα ουσιαστικά έρχονται και τελειώνουν. Εδώ στην Οταρά. Από την Οταρά και μετά είναι που καταργείται ο ποδηλατόδρομος και είχαμε γενικότερα σημεία στενώσεων όπου έπρεπε κάπως να βρούμε τις ισορροπίες μεταξύ φύτευσης πεζόδρομου και να μην φύγουμε προς τον Δήμο, να μην παραβιάσουμε τα δικά του όρια, να μην φύγουμε έξω από τα όρια του συναντιόμενου. Ήταν μια πρόκληση στο μελετητικό κομμάτι. Μέσα στο σύνολο αυτό γενικά έχουμε καταφέρει να βγάλουμε ζώνες στα σύνορα να διατηρηθεί και ο όρος του πάρκου και να υπάρχει η ανάπλαση καλύτερα. Η λογική είναι τουλάχιστον όπου έχουμε ανοίξει άλλο ακόμα και ασχολείστε με ζώνες στα σύνορα σε 30 και 40 εκατοστών να μπορούμε να βγουν ανθόφυκα, να βγουν θάμπι, να υπάρχει με όλη αυτή την πράσινη διαδρομή και κυρίως και όλες αυτές τις Κολιάτσου μέχρι και την Οταρά είναι ούτως ή άλλως κατάφυτο. Τελειώνει εδώ, διαχωρίζονται πλήρως. Από εδώ και πέρα που είναι και τα εκθεσιακά περίπτερα διαχωρίζονται πλήρως, απομακρύνονται πάρα πολύ. Αυτή εδώ η απόσταση είναι άνω των 10-12 μέτρων μεταξύ τους. Και ήδη υπάρχει αρκετή φύτευση ανάμεσα. Εκείνα τι είπατε περίπτερα είναι και στο πλάτωμα. Ναι, είναι και εκθεσιακά περίπτερα στα οποία μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις. Αντίστοιχα δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός οριστικής σε αυτό το τμήμα. Υπάρχει όμως βάση από τον προηγούμενο σχεδιασμό. Εδώ είναι ένα αναπτυχθεί πέρκολα και αντίστοιχα καθιστικά με πράσινο στο ενδιάμεσο για να μπορούν να υπάρχουν χώροι αναμονή. Και στάσεις. Το πρόβλημά μας είναι εδώ παιδιά τώρα. Όχι. Παράλληλα με το μέτωπο της θάλασσας, μέχρι και πριν τον οικισμό. Είμαστε σε εκείνο. Τα υπόλοιπα 800 μέτρα φτάνουν εκεί. Ωραία. Η γραμμή αυτή που δεν μας έχουν παραχωρήσει, τώρα φινιδιάζουμε, πιάνει από εδώ τη διασταύρωση μέχρι τη διχάλα που ανοίγει, μέχρι κάπου εκεί, το σημείο,
Ανόητα δεν μας είναι προτεραιότητα. Γιατί η γραμμή αυτή, ας σας πω το εξής. Από πού θα ξεκινήσεις, πες ότι κάποια στιγμή θέλεις. Δεν αφορά εσά. Δεν αφορά, ανόητα εμεί, δεν μπορεί να κρυθεί ούτε από εμάς. Από εμένα κρίνεται. Προφανώς δεν σχολιάζει τη μελέτη σου. Όχι, δεν. Είναι ανόητο να μην έχει κυρία το όνομά σας. Κυρία Μίλιου, το θυμίζει το Μίλιο, το είναι αυτό, το μάμπο. Το να μην δίνεις από εδώ μέχρι τη διασταύρωση, να το βλέω έτσι, είναι ανόητο. Γιατί, βρε παιδί μου, θέλει να ξαναλειτουργήσει. Από πού θα λειτουργήσει. Από πού, από εδώ θα μου λειτουργήσει η γραμμή. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να το κρίνω, όχι γενικότερα. Δεν αφορά εσένα, αφορά τον ΟΣΕ. Ή εμάς που δεν το διεκδικήσαμε, αν θέλετε. Ή κάποιος δεν το είδε, δεν το πρόσεξε. Έχει υπάρξει διεκδίκηση, μην αρχίσετε και την περιφέρεια. Αυτό το οποίο, γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να γνωρίζω τι έχει συμβεί μέσα στον ίδιο τον ΟΣΕ και για τον λόγο τον οποίο δεν επιτρέπει την παραχώρηση. Μπορεί να υπάρχουν πλάνα και σχεδιασμοί και στόχοι, όποιο κανένας από εμάς δεν βάζει το μυαλό του. Μα πώς δεν βάζω, τι είμαι, δεν ξέρω εγώ τι μου γίνεται στην πόλη. Yeah. Μπορεί να λειτουργήσει αυτή η γραμμή αυτό. Πάλι, ποτέ. Ότι... Αφού με άφησε και έκανα αυτά τα έργα εκεί. Αυτό με αφήνει και κατα... Από πού θα περάσει το νέο τρένο, εδώ θα μου κάνει σταθμό. Δεν υπάρχει λόγος εδώ. Εμείς δεν έχουμε κάνει σταθμό. Δηλαδή, απλώς έτυχε το όριο, ναι. Τώρα... Μήπως θα πρέπει η περιφερειάρχη να το ξαναδούμε και με τον ΟΣΕ. Περί της ένταξης και της δεύτερης γραμμής, βέβαια. Ναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ένα λόγο, βρε παιδιά, να πιστώ ότι ναι, πρέπει να μείνει. Για 800 μέτρα τώρα πρέπει να γίνει. Το ζητήσαμε και δεν μας το έδωσε. Τη δεύτερη. Ο λόγος. Κυρία Δούγια, γιατί είμαι σίγουρος, θα κάνουμε συνάντηση, θα τα πείτε. Βεβαίως. Η γραμμή, αν γίνει αυτή που σκέφτονται, που σκεφτόταν και ο Νίκας πριν, θα γίνει από το προαστιακό προσάρμο Νάπλιο. Δεν έχει γραμμή από εκεί. Δεν θα γίνει από εδώ. Στον πεζό, στο καρατσάκι, στο τρέξιμο, στο ποδήλατο, ενισχύουν αυτές τις δραστηριότητες. Όπως είπαμε, ξεκινάει από την Νοταρά και μπαίνει μέσα στο κομμάτι φύτευσης για να έρθει να το βρει αργότερα στα εκθεσιακά περίπτερα και να διαχωριστεί από την κοινή χρήση με τον πεζό και συνεχίζει όλο γραμμικά προς τα πέρα. Ανάμεσα στις ζώνες πρασίνης. Ο ποδηλατόδρομος είναι εκείνο το πορτοκαλί. Ναι, είναι αυτό εδώ και πιο κάτω. Υπάρχει ποδήλατο, πειραιές. Είναι εδώ, υπάρχουν σχόλια. Περιμένω, πρέπει να πάρει τα αντίστοιχα, εδώ αυτό εδώ είναι το κομμάτι της γέφυρας, όπου μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος πρασίνου με ανακοιώσεις αναψυχής. Της γέφυρας του ρέματος. Το ΟΣΕ στο έχει ρέμα, γίνει, που εδώ από πάνω αξιοποιείται ως το σχολείο. Αυτή η τομή, η Β1, είμαστε στην Α10, οπότε είναι η επόμενη παράλληλη πίσω. Είναι εδώ. Είναι μεταξύ των πλέον που έχουμε και τους δύο δρόμους. Ναι. Κυρία Μίλιο, παρακαλώ. Από το κομμάτι και που είναι ο ποδηλατόδρομος και μετά θα έχει μία λωρίδα ποδηλατόδρομου και άλλη μία από την άλλη πλευρά και ενδιάμεσα. Τι έχει, για πείτε μου. Είναι με διπλής κατεύθυνσης ο ποδηλατόδρομος. Ενιαίος διπλής. Ναι. 2 μέτρα δηλαδή. Ναι. Και πεζόδρομο. Παράλληλα 1,5 μέτρο. Από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όχι. Το μήκος το οποίο έχουμε από κράσπεδο σε κράσπεδο είναι τέτοιο ώστε να διατηρήσουμε τις ράγες των γραμμών και το εσωτερικό τους, να αναπτυχθεί ποδηλατόδρομος από τη μία μεριά, πεζόδρομος από την άλλη και να δημιουργηθεί και μια μικρή ζώνη πρασίνου εκατέρωθεν, ώστε να υπάρχει και η ζώνη ασφαλείας προς τους δρόμους. Και έχουμε και φωτισμό, έχουμε και τα σχετικά. Φυσικά, φυσικά. Ο φωτισμός εντωμεταξύ έχει γίνει και με μελέτη ώστε να πληρούνται πλήρως οι κανονισμοί ασφάλειας. Έχετε το όριο, το τέρμα μέχρι που φτάνει, είναι κάπου εκεί στο Καπαγερίδι ή όχι. Πού πρέπει. Αν το είναι, πρέπει να είναι και στα 2.900. Όλο το κομμάτι, αυτή η περιοχή είναι από τη Συμφαλίας και μετά και αναπτύσσεται, εδώ πλέον έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαπλάτηση, όπου δεν έχουν δημιουργηθεί δρόμοι εντός των ορίων του ακινήτου.
με αποτέλεσμα να μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερες ζώνες πρασίνου. Γι' αυτό αναπτύσσεται και με χώρους για πικνίκ και όστρα και υπάρχουν και κάποια εδάτινα στοιχεία ανάμεσα. Εδώ υπάρχουν κομμάτια με θάμνους, ώστε να είναι πιο χαμηλά και να μην κόβουν και τη θέα προς τη θάλασσα, μιας και είμαστε αρκετά πιο ψηλά. Είναι τα τελευταία δύο κομμάτια. Αυτό και τελειώνει οριστικά εκεί. Όπου είναι η τελευταία είσοδος-έξοδος στο πάρκο. Και μετά τη συμφαλία, άρα πάει ακόμα 200-300 μέτρα περίπου, εκτιμώ, έτσι. Να, είναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου εδώ είναι η Motor Oil. Εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι, υπάρχει μια μεγάλη πινακίδα όπου είναι και ένας χώρος στάθμευσης και στάσης λεωφορείου. Το κουρασάνι αυτό που λέμε, που είναι το σαν κομμάτι. Και σωληνουργία. Είμαστε σήμερα εδώ με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πτωχό. Κάναμε αυτοψία στα εκτελούμενα έργα που εκτελούνται. Πήγαμε στο γυροκομείο, είδαμε την εξέλιξη των εργασιών που προχωρούν οι οικοδομικές εργασίες και στο συγκεκριμένο σημείο που είμαστε μιλάμε για το έργο της ανάπλασης της σιδηροδρομικής ζώνης από την οδό Λεωφόρο Αθηνών ή Δαμασκηνού, αν θέλετε, μέχρι και περίπου στο Καπαγερίδη. Είναι μια έκταση μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων. Τα πρώτα 800 μέτρα δεν προβλέπεται ποδηλατόδρομος. Στα υπόλοιπα προβλέπεται πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος και πράσινο. Μας έδειξαν οι μηχανικοί και οι μελετητές την μελέτη που έχει εκπονηθεί από τον ανάδοχο. Εμείς εκφράσαμε κάποιες επιφυλάξεις ως προς το πρώτο τμήμα, που είναι τα πρώτα 800 μέτρα στα οποία δεν προβλέπεται ποδηλατόδρομος. Η επιφύλαξη είναι η εξής, ότι και δυστυχώς τώρα το διαπιστώνουμε, δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ η μελέτη αυτή, στο Δήμο τουλάχιστον, αλλά εκτιμώ ότι και η Περιφέρεια την ίδια άποψη έχει. Τα πρώτα 800 μέτρα δυστυχώς δεν έχουν πλήρη ανάπτυξη της σιδηροδρομικής γραμμής. Έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από τον ΟΣΕ μόνο η μία γραμμή, η δεύτερη που οδηγεί προς Τρίπολη δεν έχει παραχωρηθεί. Κατά συνέπεια, στην συγκεκριμένη μελέτη του έργου δεν προβλέπεται ανάπλαση σε όλο το πλάτος της σιδηροδρομικής γραμμής. Προβλέπεται το μισό. Εκεί εξέφρασα τις επιφυλάξεις μου ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται, και τούτο γιατί. Ακόμα και η καλύτερη μελέτη να είναι, που μου άρεσε για το τμήμα που έχει εκκονηθεί, χάνεται ουσιαστικά και η αισθητική και η λειτουργική διαδικασία για την προσπέλαση της σιδηροδρομικής γραμμής. Το μισό θα είναι πολύ ωραίο και το άλλο μισό θα είναι άσχετο και άσχημο όπως είναι διαμορφωμένο. Θα το ξαναδούμε με τον Περιφερειάρχη για την παραχώρηση όλης της γραμμής και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε. Διαφορετικά ενδέχεται να γίνει το έργο από τα πρώτα 800 μέτρα και μετά, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει. Και γιατί το λέω αυτό? Το ότι δεν έχει παραχωρηθεί, που ευνηδιαστήκαμε σήμερα από τον ΟΣΕ στην Περιφέρεια, το σύνολο του πλάτους της σιδηροδρομικής γραμμής, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, γιατί ο χώρος, ο περιβάλλον χώρος του σιδηροδρομικού σταθμού της Κορίνθου, όπως και η γραμμή που προβλέπεται να αρχίσει τις επόμενες ημέρες από τη διασταύρωση Ποσειδονίας μέχρι και τον Ισθμό, έχει παραχωρηθεί στο σύνολό της. Άρα, ακόμα και να ήθελε να χρησιμοποιήσει ο ΣΕ στο μέλλον την συγκεκριμένη λωρίδα από την Δαμασκηνού μέχρι και το Γυμνάσιο Λύκειο, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να γίνει, αφού έχουν παραχωρηθεί τα επόμενα. Πρέπει να το ξαναδούμε. Εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Μαζί με τον Περιφερειάρχη θα το ξανασυζητήσουμε σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΟΣΕ για να δούμε πώς ακριβώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Διαφορετικά θα είναι ανόητο να κάνουμε μισό κολοβό έργο, θα το έλεγα, τη στιγμή που δεν έχει καμία λειτουργική χρησιμότητα η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή στην πόλη. Ακόμα και αν πούνε ότι η γραμμή αυτή θα λειτουργήσει για Τρίπολη, η πρόβλεψη είναι να ξεκινήσει από τον προαστιακό της Κορίνθου προς Άργος Ναύπλιο. Άρα ο συγκεκριμένος χώρος εδώ που είμαστε τώρα, μέσα στο οικιστικό ιστό της πόλης, δεν έχει κανένα λόγο να μένει
αναξιοποίητος, ανεκμετάλλευτος και με αυτή την άσχημη αισθητική. Χορτάρια, λίμματα, όμβρια, ρήθρα που δεν περιποιούν τιμή στην πόλη μας. Αυτά.